Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ σχολίασε μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση στο κανάλι της Βουλής ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Ο κύριος Παρασκευαΐδης είπε ότι ο Χάρης Δούκας μπορεί να ανατρέψει τη διαφορά του πρώτου γύρου. Από την άλλη μεριά, ο βουλευτής καυτηρίασε τη στάση κεντρικών στελεχών του κόμματος που του ζητούν να μην κάνει δημόσιες δηλώσεις μετά τα όσα είχε πει σχετικά με την παρακολούθηση του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ σχολίασε ο βουλευτής Παναγιώτης Παρασκευαΐδης στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση στο κανάλι της Βουλής. Για το Χάρη Δούκα είπε ότι έχει πολλές πιθανότητες να αυξήσει τα ποσοστά του στο δεύτερο γύρο, όπως έγινε και με τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, όπου επικράτησε του Κώστα Μπακογιάννη. Δεν μπορούμε να το πάρουμε ως απόλυτο ότι είναι μπροστά ο Ανδρουλάκης, γιατί το απέδειξε ο Χάρης Δούκας στο Δήμο Αθηναίων, που είχε ο Μπακογιάννης είχε 30 μονάδες μπροστά και τον ανέτρεψε. Εξαρτάται πώς θα το χειριστούν τώρα το πράγμα οι δυο τους. Πάντως και οι δυο είναι αξιόλογα στελέχη και νομίζω ότι όποιος και να επικρατήσει θα βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ πάνω απ' όλα και την Ελλάδα. Γιατί έχουμε ανάγκη από καλούς αρχηγούς. Χρειάζεται ένας καλός αρχηγός που πραγματικά να δώσει ελπίδα και προοπτική κυβέρνησης, ότι μπορεί να κυβέρνηση και τον χρειάζεται πολύ ο τόπος. Ο κύριος Παρασκευαΐδης καυτερίασε τη λογοκρισία που δέχεται από κεντρικά στελέχη του κόμματος μετά τη δήλωση που είχε κάνει σχετικά με την παρακολούθηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας πως αν επρόκειτο για εθνικούς λόγους τότε καλώς παρακολουθούνταν. Κατήγγειλε μάλιστα ότι στελέχη από τα κεντρικά του κόμματος τον προέτρεπαν να αποφεύγει τις δημόσιες δηλώσεις. Στο κέντρο πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία αυτοί που είναι εκεί πέρα για να μπορέσουν να περάσουν. Δηλαδή οι υποψήφοι του κέντρου με τον αρχηγό και με όλο το δυναμικό για να περάσουν. Εγώ όταν έβγαινα και μιλούσα, με παίρνουν και μου λέγανε μην μιλάς. Ναι, με παίρνουν και μου λέγανε άσε λέει μην μιλάς, να μην μιλάω, να μην λέω τα εθνικά μας προβλήματα, να μην λέω ότι τα δυνατότητες ανάπτυξης έχουμε εδώ πέρα, να μην λέω πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε, να μην μιλάω για κοινωνική δικαιοσύνη, για όλα. Λοιπόν, δεν είναι σωστή αυτή η τακτική που εφαρμόζουν. Να αφήνουν τον κάθε... Ποιοι σας παίρνουν κύριε Παρασκευαΐδη? Όργανα του κόμματος. Όργανα του κόμματος. Βγαίνανε και μου λέγανε, κοίταξε, μην βγαίνεις κύριε Παρασκευαΐδη, γιατί είπα παραδείγματος χάρη ότι για εθνικούς λόγους, αν να παρακολουθούνται οι πολιτικοί, να παρακολουθούνται. Και μου είπαν εκεί πέρα και ο Ανδρουλάκης να παρακολουθεί και λέγω και ο Ανδρουλάκης, γιατί δηλαδή να μην έπρεπε να παρακολουθείτε ο Ανδρουλάκης όταν υπήρχαν εθνικοί λόγοι. Μαύρο έφαγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε το πώς με αντιμετώπισαν, δεν μπορώ να σας πω. Λοιπόν, δεν μπορούμε με τέτοια πολιτική τέλος πάντων και τακτική να αυτό. Πρέπει να εκφραστούμε που θα μπορούσαν να μου πούνε τι εννοούσες. Αν δεν το κατάλαβαν τι εννοούσα. Εννοούσα ότι πάνω απ' όλα είναι το έθνος. Και έτσι πρέπει να είναι.